στους τηλεθεατές σας. Κυρία Δήμαρχε, ποια είναι η εικόνα στο νησί σας? Σήμερα, δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλύτερα. Χθες περάσαμε μια πολύ δύσκολη μέρα. Πραγματικά είχαμε δεκαετίες να δούμε τέτοια καιρικά φαινόμενα σε τόση ένταση και των καταιγίδων και των ανέμων και για τόσο παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ήμασταν σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία και του Δήμου και της Περιφέρειας, η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, η αστυνομία, οι εθελοντικές ομάδες που τις ευχαριστούμε και αυτές, και όλοι οι φορείς, λιμεναρχείο, στρατός, το ναυτικό, όλες οι αρχές και οι φορείς ήμασταν σε άψογη συνεργασία, επικοινωνία και συνεννόηση και με την Περιφέρεια βεβαίως και την Περιφερειάρχη. Και αντιμετωπίστηκαν άμεσα τα φαινόμενα που τα περισσότερα συνίστανται σε κοπές και πτώσεις δέντρων και κλαδιών. Κάποιοι δρόμοι υποχώρησαν του περιφερειακού και του οδικού δικτύου. Κατολίσθηση κάποιων τυχείων ετοιμόρροπων, κάποιων βράχων. Έχουν αντιμετωπιστεί τα περισσότερα φαινόμενα, αλλά όπως καταλαβαίνετε έχουν αφήσει πίσω ζημιές. Και γι' αυτό είμαστε και σε συνεχή επαφή με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Τον σε οποίο ποιες περιοχές είναι οι ζημιές, κύριε Ευρέου? Είναι σε όλο το νησί. Σε όλο το νησί. Είναι και στους τρεις δήμους. Είμαι σε επικοινωνία και με τους δημάρχους του Βορρά και του Νότου. Έχουν υποστεί και εκεί πολλές ζημιές στα χωριά και οι κοινότητές τους και το δικό δίκτυο. Και αυτό που είμαστε σε συνεννόηση με τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον, και είμαστε σε επικοινωνία από χθες όλη μέρα και σήμερα. Και επίσης με τον κύριο Θεοδωρικάκο, προκειμένου για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών των εκτεταμένων, επειδή είναι και σε ευαίσθητες περιοχές κάποιες, να μπορέσει να υπάρξει. Είναι ζημιές στο οδικό δίκτυο, στην ηλεκτροδότηση. Στο οδικό δίκτυο, στην ηλεκτροδότηση από την πτώση των δέντρων που επηρέασε και καλώδια της ΔΕΗ. Και είναι και σε κάποια σημεία που υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα και στην κατολίσθηση από βράχους σε κάποιες περιοχές και κάποια τυχεία που έχουν πέσει εκατέρωθεν των δημοτικού και οδικού και περιφερειακού οδικού δικτύου. Μάλιστα. Άρα θα προβούμε και σε κατά περίπτωση ή συνολικά θα το δούμε αυτό με την κυρία Περιφερειάρχη, η οποία είναι στο πλευρό μας, σε έκτακτη ανάγκη προκειμένου να υπάρξει ένα κονδύλιο από το Υπουργείο Εσωτερικών για να μπορέσουμε άμεσα να αποκαταστήσουμε ζημιές και φθορές για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.